Ονομάζομαι Νέλη Κουβελάκη, είμαι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης ΦΑΟΣ με έδρα της Καλαμάτας και διευθύνω την πρώτη θερμοκοιτίδα επιχειρηματικότητας σε πόλη της περιφέρειας Πελοποννήσου, η οποία συστάθηκε με ιδιωτική πρωτοβουλία, το House by ΦΑΟΣ, από όπου και εκπέμπουμε σήμερα. ΦΑΟΣ σημαίνει φως και ελπίζουμε μέσα από τις δράσεις στις οποίες συμμετέχουμε να δώσουμε λίγο ακόμα φως στην τοπική και ευρύτερη κοινωνία. Μαζί μας σήμερα, ως υποστηρικτές σε αυτό το workshop της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, είναι το Sivas Venture, ο Παγκόσμιος Διαγωνισμός Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, που από το 2014 προσφέρει κάθε χρόνο $1 εκατομμύριο συνολική χρηματοδότηση σε επιχειρήσεις που συνδυάζουν με επιτυχία την επιχειρηματικότητα με το κοινό καλό. Μέχρι σήμερα, ο Παγκόσμιος Διαγωνισμός έχει μοιράσει $6 εκατομμύρια σε περισσότερες από 140 κοινωνικές startups που διακρίθηκαν παγκοσμίως και έχει βελτιώσει τις ζωές περισσότερων από 2 εκατομμύριων ανθρώπων σε 50 χώρες, παρέχοντας λύσεις για την προστασία και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος, καθ' νερό, στην εκπαίδευση, στην τροφή και βέβαια στην υγεία και τη βελτίωση της καθημερινότητας ανθρώπων με αναπηρία. Στην Ελλάδα, ο διαγωνισμός πραγματοποιείται από το 2016. Αυτά τα 4 χρόνια έχουν εκπροσωπήσει τη χώρα μας στο παγκόσμιο τελικό 4 Έλληνες κοινωνικοί επιχειρηματίες που ξεχώρισαν ανάμεσα σε περισσότερες από 180 ελληνικές συμμετοχές. Πέραν της χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις τους, τους προσφέρθηκε business coaching, κέρδισαν αναγνώριση και δημοσιότητα, όπως και δικτύωση στο παγκόσμιο οικοσύστημα κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Φέτος, λόγω της πανδημίας του COVID-19, το Sivas Venture αποφάσισε να μοιράσει ισόποσα τη συνολική χρηματοδότηση του $1 εκατομμυρίου στις φιναλίστες καθεμίας από τις 26 χώρες που συμμετείχαν. Έτσι, κάθε φιναλίστ έλαβε $40,000, ανάμεσά τους και η ελληνική νικήτρια εταιρεία 100 Mentors, για την οποία θα μιλήσουμε και λίγο αργότερα, μέσω μιας πολύ καινοτόμας εφαρμογής. Ξεκινάμε λοιπόν να γνωρίσουμε την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Η λέξη στον δρόμο της επιχειρηματικότητας θέλει και ψυχή. Γιατί δεν επιλέγεις κάποια επιχειρηματική δραστηριότητα με σκοπό το κέρδος, μα την επιλέγεις με γνώμονα δεν είναι το κέρδος για έναν κοινωνικό επιχειρηματία, μα η επιχειρηματικότητα. Είσαι έτοιμος να γίνεις κοινωνικός επιχειρηματίας? Για να δούμε. Να πούμε ότι η κοινωνική επιχειρηματικότητα εντάσσεται στον τρίτο τομέα της οικονομίας. Οι τρεις τομείς της οικονομίας είναι ο δημόσιος τομέας, ο ιδιωτικός τομέας και η κοινωνική επιχειρηματικότητα που δικαίως ορίζεται τρίτος τομέας της οικονομίας, αφού αγωνίζεται να οικοδομήσει μια εναλλακτική οικονομία, καθώς όλα τα χαρακτηριστικά, πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά, είναι διαφορετικά από τους άλλους δύο τομείς που έχουμε γνωρίσει μέχρι τώρα, δηλαδή τον κρατικό και τον ιδιωτικό καπιταλιστικό από την άλλη πλευρά. Η κοινωνική οικονομία είναι μια αλληλέγγυα οικονομία, είναι ένας άλλος χώρος οικονομικής δραστηριότητας, πέρα από την ανταγωνιστική οικονομία. Και μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά για το εισόδημα και την απασχόληση, για την αντιμετώπιση της ανεργίας, της δυσπραγίας και της φτώχειας. Οι επιχειρήσεις λοιπόν που εντάσσονται εδώ βασίζονται στις αρχές της κοινωνικής οικονομίας, οι οποίες είναι ελεύθερη συμμετοχή πολιτών. Σε αυτές τις επιχειρήσεις δικαίωμα έχουν να συμμετάσχουν πολίτες ανεξαρτήτως ηλικίας, ανεξαρτήτως οικονομικής κατάστασης, ανεξαρτήτως φύλου. Υπάρχει μια ελεύθερη δυνατότητα συμμετοχής. Ασκείται δημοκρατικός έλεγχος από όλα τα μέλη και ανεξαρτήτως του κεφαλαίου που μπορεί να έχει καταβάλει το κάθε μέλος, έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Υπάρχει δίκαιη διανομή του πλεονάσματος και η χρήση του είναι κυρίως για κοινωνικούς σκοπούς. Θα μιλήσουμε λίγο και πιο αναλυτικά γι' αυτό στους καταστατικούς σκοπούς των κοινωνικών επιχειρήσεων. Υπάρχει ανεξαρτησία από τις δημόσιες αρχές. Δεν μπορεί να είναι ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή ένας οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης μέλος σε μια κοινωνική επιχείρηση. Δίνει προτεραιότητα στο άτομο και, έναντι του κεφαλαίου και στον κοινωνικό στόχο. Και φυσικά προασπίζεται αρχές αλληλεγγύης και υπευθυνότητας, τις οποίες θα δούμε πάρα πολύ αναλυτικά. Ακολουθώντας λοιπόν αυτές τις αρχές, η κοινωνική επιχείρηση είναι ένας φορέας της κοινωνικής οικονομίας, του οποίου πρωταρχικός στόχος δεν είναι η δημιουργία κερδών για τους ιδιοκτήτες ή τους εταίρους, αλλά η ύπαρξη θετικού κοινωνικού αντικτύπου. Δραστηριοποιείται στην αγορά, παρέχοντας υπηρεσίες, χρησιμοποιεί τα κέρδη κυρίως για κοινωνικούς σκοπούς. Υπόκειται σε υπεύθυνη και διαφανή διαχείριση,
ιδίως ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή εργαζομένων, καταναλωτών και παραγόντων που επηρεάζονται από τις εμπορικές της δραστηριότητες. Άρα, η κοινωνική επιχείρηση είναι ένας φορέας που δημιουργεί κοινωνικό αντίκτυπο, παρέχει υπηρεσίες και προϊόντα στην αγορά, χρησιμοποιεί τα κέρδη κυρίως για κοινωνικούς σκοπούς, υπόκειται σε υπεύθυνη και διαφανή διαχείριση. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις ονομάζονται φορείς καλό, όχι μόνο γιατί κάνουν καλό, αλλά αυτά είναι και τα αρχικά της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Άρα, σε αυτούς τους φορείς είναι οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί περιορισμένης ευθύνης, οι συνεταιρισμοί εργαζομένων, οι κινσέπ ένταξης ευάλωτων και ειδικών ομάδων, εδώ υπάρχει ένας διαχωρισμός για αυτές τις κοινωνικές επιχειρήσεις, και οποιοδήποτε άλλο μονοπρόσωπο, νομικό πρόσωπο, αφού έχει αποκτήσει νομική προσωπικότητα, όπως αγροτικοί και αστικοί συνεταιρισμοί και αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες. Ένας φορέας καλό, λοιπόν, αναπτύσσει δραστηριότητες συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας, μεριμνά για την πληροφόρηση και τη συμμετοχή των μελών του και εφαρμόζει δημοκρατικό σύστημα λήψης αποφάσεων σύμφωνα με την αρχή κάθε μέλος μία ψήφος ανεξάρτητα από τη συνεισφορά του, όπως είπαμε και πριν. Το καταστατικό τώρα μιας κοινωνικής επιχείρησης σε σχέση με τα κέρδη, τι κάνει, δίνει το 5% των κερδών για τον σχεδιασμό αποθεματικού, να υπάρχει κάτι στην άκρη, χρειάζεται. Το 35% αποδίδεται στους εργαζομένους του φορέα ως μπόνους παραγωγικότητας και το υπόλοιπο επανεπενδύεται στην παραγωγική δραστηριότητα και σε νέες θέσεις εργασίας φυσικά. Επίσης, εφαρμόζει σύστημα σύγκλησης αμοιβής εργασίας, δηλαδή ο ανώτατος μισθός δεν μπορεί να ξεπερνά κατά 3 φορές τον κατώτατο. Αποβλέπει τη μεγιστοποίηση της παραγόμενης κοινωνικής ωφέλειας μέσω δικτύωσης με άλλους φορείς καλό. Οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις επιθυμούν να συνεργάζονται, το θέλουν. Αυτό είναι ένα από τα χαρακτηριστικά τους. Και δεν διοικείται άμεσα, όπως είπαμε και πριν, από νομικό πρόσωπο. Οι τομείς τώρα που παρουσιάζουν έντονη ανάπτυξη σχετίζονται κυρίως με την κοινωνική φροντίδα και αροχή, με στοχευμένες υγειονομικές υπηρεσίες, εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση, ενισχυτική διδασκαλία, πάρα πολλές επιχειρήσεις κάνουν σεμινάρια, με κοινωνική ένταξη και κοινωνική στέγαση, συγκοινωνίες, μετακίνηση, κοινωνικό τουρισμό, την προστασία της πολιτισμικής κληρονομιάς, περιβαλλοντική προστασία, αγροτική παραγωγή, ηθικό και αλληλέγγυο εμπόριο. Ένα στοιχείο που κάνει αυτές τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων να ξεχωρίζουν είναι το στοιχείο της κοινωνικής καινοτομίας. Η έννοια καινοτομία ορίζεται σαν κάτι νέο, σαν κάτι αυθεντικό και προκαλεί σημαντικές αλλαγές όπου εμφανίζεται στην κοινωνία. Σύμφωνα με το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας του INSEED, η κοινωνική καινοτομία μπορεί να οριστεί ως η εισαγωγή νέων μοντέλων επιχειρηματικότητας και μηχανισμών βασισμένων στην αγορά που προσφέρουν βιώσιμη οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική ευημερία. Είναι ένας πολύ δυνατός τρόπος για να αντιμετωπίσουμε κοινωνικά προβλήματα και κοινωνικές προκλήσεις και στόχος της κοινωνικής καινοτομίας είναι η δημιουργία αξίας η οποία προσφέρεται σε συνδυασμό με την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Οι στρατηγικές που επιλέγουν οι κοινωνικές επιχειρήσεις δημιουργούν κοινωνική αξία. Εκτός από την κοινωνική καινοτομία υπάρχει και η δημιουργική μίμηση. Αυτό το λέμε συνήθως όταν ένα προϊόν κυκλοφορεί ήδη στην αγορά, αλλά προσφέρεται βελτιωμένο. Τότε λέμε πως ο επιχειρηματίας μιμείται δημιουργικά. Όμως αυτό που κάνει ακόμα και τη δημιουργική μίμηση να ξεχωρίζει είναι αυτό το κάτι που θα βάλει ο καθένας από το είναι του, από το μέσα του. Άρα θεωρείται και αυτό μια καινοτομία, ακόμα και αν είναι ένα προϊόν που μπορεί να κυκλοφορεί ήδη στην αγορά. Αν λοιπόν η ιδέα σου ανταποκρίνεται σε μια κοινωνική ανάγκη,
και διαθέτει τα βασικά χαρακτηριστικά των κοινωνικών επιχειρήσεων, όπως την κοινωνική ωφέλεια σε τομείς που δεν καλύπτονται ή καλύπτονται ελάχιστα από το κράτος. Την κοινωνική καινοτομία, δηλαδή έχεις βρει νέες κοινωνικές ανάγκες ή παράγεις αγαθά και παροχή υπηρεσιών με τρόπο που εισάγει νέες λογικές. Και κοινωνική δικαιοσύνη που αφορά σε χαμηλότερα κόστη πώλησης κοινωνικών αγαθών, όπως βέβαια και να μπορείς να προσλάβεις άτομα από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Καθώς επίσης, αν έχεις αντιληφθεί πλήρως την έννοια της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης, δηλαδή τι σημαίνει κοινωνική, να επισημαίνει την ανάγκη που υπάρχει σε μια τοπική κοινωνία. Να έχεις επιλέξει σωστά τη συνεργάτη σου, άρα να μπορείς να συνεταιριστείς. Και να έχεις κάνει μελέτη βιωσιμότητας όπως απαιτείται σε κάθε επιχείρηση, τότε λέμε ότι η ιδέα σου έχει πιθανότητες να μετασχηματιστεί σε μια οικονομικά βιώσιμη επιχείρηση. Γνωρίζετε και το quote του George Bernard Shaw που λέει ότι ο λογικός άνθρωπος προσαρμόζει τον εαυτό του στον κόσμο, ο παράλογος προσαρμόζει τον κόσμο στον εαυτό του και όλη η πρόοδος εξαρτάται από αυτό. Άρα μην φοβάστε να κάνετε το επόμενο βήμα, μην φοβάστε την αποτυχία. Τολμήστε να ακολουθήσετε το όνειρό σας και την ιδέα σας, ακόμα και αν σας φοβίζει στην αρχή. Θέλω να δω λίγο τα μηνύματα, γιατί βλέπω ότι χτυπάνε διάφορα, αν μου επιτρέπετε, αλλά δεν ξέρω πώς μπορώ να τα ανοίξω εδώ. Μήπως είναι κάτι επίγον που πρέπει να απαντήσω. Αλλά δεν μου τα εμφανίζει τώρα. Ναι. Δεν μπορώ να τα ανοίξω αυτή τη στιγμή. Θα συνεχίσουμε και αν είναι κάτι επίγον και κάποιος θέλει να με πάρει τηλέφωνο. Το ξέρετε το τηλέφωνο μου, μπορείτε να με καλέσετε. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο στα θέματα τα γραφειοκρατικά, τα οποία είναι και ψηφιακά. Επίσης, μπορείτε να μου μιλήσετε αν είναι κάτι επίγον και κάποιος θέλει κάτι να μου πει. Να ανοίξω το μικρόφωνο του και να μιλήσει. Ο Φάνης? Όχι. Όχι. Συνεχίζουμε. Πώς συστήνεται μια κοινωνική επιχείρηση? Πόσοι χρειάζεται να συμπράξουν για να ιδρυθεί μια κινσέπ? Για κινσέπ κοινωνικής φροντίδας και συλλογικού παραγωγικού σκοπού χρειάζονται 5 μέλη. Για την ίδρυση όμως για κινσέπ ένταξης χρειάζονται 7 μέλη. Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω? Να σας πω καταρχήν ότι ο Γενικός Φορέας Κοινωνικής και Αλληλεγγύης Οικονομίας τα έχει όλα ψηφιακά εδώ και 3 χρόνια, 4 χρόνια. Οπότε υπάρχουν όλα μέσα στην ιστοσελίδα. Μπορείτε να βρείτε πρότυπα καταστατικά, τα οποία θα σας καθοδηγήσουν πλήρως, αλλά καλό θα είναι να συμβουλευτούμε τον δικηγόρο και τον λογιστή μας σε κάποια θέματα που ίσως να έχουμε περισσότερες απορίες ή κάποιο εξειδικευμένο σύμβουλο κοινωνικής επιχειρηματικότητας, γιατί είναι πολύ σημαντικό ο σκοπός ο οποίος θα αναγραφεί στο καταστατικό να είναι σαφής και να έχει στοιχεία που να διέπουν τις αρχές της συλλογικής και της κοινωνικής ωφέλειας. Δεν θα κάνουμε μία όμικρον έψιλον ή μία ΙΚΕ, κάνουμε μία κοινωνική επιχείρηση, οπότε έχει κάποιες διαφοροποιήσεις. Αφού λοιπόν βρούμε την ομάδα μας, τους ανθρώπους που έχουμε τις ίδιες ιδέες, την ίδια φιλοσοφία, το ίδιο όραμα, συντάσσουμε το καταστατικό, υπογράφουμε υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν συμμετέχουμε σε άλλες κοινωνικές επιχειρήσεις, Το τμήμα Μητρώου ελέγχει τα στοιχεία, μας εκδίδει την βεβαίωση εγγραφής, την οποία τη χρησιμοποιούμε για να κάνουμε την έναρξή μας στην εφορία. Και αφού κάνουμε την έναρξή μας στην εφορία, στέλνουμε πάλι στο Μητρώο την έναρξη μαζί με κάποια επιπλέον στοιχεία και όλη η διαδικασία ολοκληρώνεται ηλεκτρονικά, εκτός από τη στιγμή που θα πρέπει να στείλουμε το πρωτότυπο καταστατικό με αλληλογραφία επάνω. Γενικά, αν υπάρχουν λάθη, το Μητρώο μας απαντάει επίσης ηλεκτρονικά. Υπάρχει έτσι μια καλή επικοινωνία. Βέβαια, παίρνει λίγο χρόνο, αλλά δεν απαιτείται πολύ γραφειοκρατία του τύπου σου στέλνω, μου στέλνεις, γίνονται όλα ψηφιακά. Και η επιχείρηση καταχωρείται
στο μητρό καλό και όχι στο επιμελητήριο, όχι στο γεμί. Στην Ελλάδα τώρα, σύμφωνα με στατιστικές και με τα πιο πρόσφατα στοιχεία που υπάρχουν, υπάρχουν 1.404 φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυης οικονομίας, εκ των οποίων οι περισσότερες είναι ΚΙΝΣΕΠ, βλέπετε εδώ, 1.257, αναλύονται και πιο κάτω, μη σας κουράζω και με νούμερα, είναι πράγματα τα οποία βλέπετε. Για την πολιτεία, η κοινωνική και αλληλέγγυη οικονομία αποτελεί έναν εναλλακτικό τρόπο ανάπτυξης και παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας, με στόχο να καταλαμβάνει τουλάχιστον το 10% της οικονομικής δραστηριότητας. Όπως και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο 1%. Θεωρείται ότι οι επιχειρήσεις, οι κοινωνικές επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμεύσουν ως μέσο προστασίας από την κρίση, γιατί ούτε εξαγοράζονται από άλλες, δύσκολα αλλάζουν τόπο εγκατάστασης, είναι ανθεκτικές σε σχέση με τα αποθέματά τους στα οικονομικά, παρουσιάζουν έτσι μια ευελιξία γιατί χρησιμοποιούν στρατηγικές μακροπρόθεσμες. Οπότε, στην Ευρώπη τουλάχιστον, η πολιτεία θέλει η οικονομία της να απαρτίζεται και από κοινωνικές επιχειρήσεις. Στην Ελλάδα είναι μόλις το 1% και θα δούμε έτσι και κάποια γραφήματα εδώ σχετικά με τις δραστηριότητες. Οι περισσότερες, το μεγαλύτερο ποσοστό είναι στο κομμάτι της εστίασης, όπως βλέπετε. Ακολουθεί εκπαίδευση με 8%. Οργανώσεις και συμβουλευτικές υπηρεσίες, γραμματιακή υποστήριξη. Λίγο πολύ οι κοινωνικές επιχειρήσεις μπορούν να ενταχθούν σε όλους τους τομείς της οικονομίας, αρκεί στο σκοπό του να αναγράφεται με σαφήνεια το τι θα προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο. Επίσης, από ό,τι βλέπουμε εδώ, από το 2013, έτσι που ξεκίνησαν δειλά οι πρώτες κοινωνικές επιχειρήσεις, μέχρι το 2017, βλέπουμε ότι στο σύνολο οι τζίροι τους αυξάνονται, αλλά δεν γίνονται λίγοι τζίροι από πολλές επιχειρήσεις, γίνεται πολύς τζίρος από λίγες επιχειρήσεις, κάτι το οποίο δεν θέλουμε. Και επίσης η περιφέρεια Αττικής έχει το μεγαλύτερο ποσοστό, είναι αναμενόμενο. Ακολουθεί η Κεντρική Μακεδονία, έχει γίνει μια πολύ καλή δουλειά εκεί με τις κοινωνικές επιχειρήσεις σε συνεργασία με την περιφέρεια. Ακολουθεί η Θεσσαλία, Πελοπόννησος, και σε μικρότερα ποσοστά οι υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες. Αυτά είναι λίγο τα γενικά. Τώρα, αν όλο αυτό σας φαίνεται ότι μπορείτε να το υλοποιήσετε, αλλά είναι κάτι που σας αρέσει, πρέπει να κάνετε κάποιες ερωτήσεις στον εαυτό σας. Όπως, κατά πόσο έχω πάθος για την επίλυση κοινωνικών ζητημάτων. Είμαι ευαισθητοποιημένος σε αυτό το κομμάτι. Κατά πόσο θέλω να είμαι μέλος μιας συνεργατικής επιχείρησης. Απαραίτητη συνεργασία, δεν είσαι μόνος σου. Έχεις να κάνεις με 5, 6, 7, 10 άτομα. Έχω λοιπόν συνεργατικό πνεύμα. Κατά πόσο γνωρίζω τις ικανότητές μου. Ξέρω ότι μπορώ να καταφέρω, θέλω να τις βελτιώσω. Αντιλαμβάνομαι τον κίνδυνο. Δεν πάει να είναι μια επιχείρηση. Έχει ρίσκο. Μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό. Είσαι ικανός να παίρνεις αποφάσεις, αν αποφασίσεις να διοικήσεις μια επιχείρηση, όσο μικρή και αν είναι στην αρχή. Μπορείς να ακούς συμβουλές, ακόμα και από μικρότερους ή ιεραρχικά κατώτερους από σένα. Κατά πόσο μπορείς να εμπνεύσεις ανθρώπους. Αυτές οι ερωτήσεις πρέπει να τις κάνουμε στον εαυτό μας, όχι μόνο για να προχωρήσουμε στην ίδρυση μιας κοινωνικής επιχείρησης, αλλά γενικά για να προχωρήσουμε στα επόμενα επαγγελματικά βήματα. Γιατί οι κοινωνικοί επιχειρηματίες δεν είναι πολίτες που περιμένουν τη θετική αλλαγή να συμβεί, αλλά αυτοί που τη φέρνουν. Και αυτό ισχύει, τουλάχιστον από τις κοινωνικές επιχειρήσεις που έχω παρακολουθήσει σε όλο αυτό το διάστημα και τους ανθρώπους που έχω γνωρίσει, πραγματικά είναι άνθρωποι που θέλουν να φέρουν την αλλαγή, να δώσουν κάτι στον τόπο ή στην κοινωνία, και αυτή είναι η διαφορά με τις άλλες επιχειρήσεις. Άρα, να κάνουμε λίγο έτσι μία σύνοψη. Για μας λοιπόν η επιχειρηματικότητα είναι η επίτευξη ενός κοινωνικού σκοπού δημιουργώντας κοινωνική αξία. Έτσι δεν είναι? Άρα εφαρμόζουμε κοινωνική επιχειρηματικότητα αφού στοχεύουμε στην επίλυση κοινωνικών προβλημάτων μέσω καινοτόμων προσεγγίσεων και στηρίζουμε την τοπική ανάπτυξη. Αφού λοιπόν αποφασίσουμε να ιδρύσουμε την επιχείρησή μας, πρέπει όπως κάθε επιχείρηση να χρησιμοποιήσουμε κάποια βασικά εργαλεία.
Θα κάνουμε μια μικρή αναφορά σε κάποια βασικά εργαλεία που χρησιμοποιούν σε όλες τις επιχειρήσεις. SWOT Analysis, το ξέρετε περισσότερο, είναι ένα εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού, το οποίο χρησιμοποιείται για την ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος μιας επιχείρησης, κυρίως όταν η επιχείρηση αυτή θέλει να λάβει μια απόφαση ή να θέσει ένα σκοπό. Τα δυνατά και αδύνατα σημεία αφορούν στο εσωτερικό κυρίως περιβάλλον. Αντίθετα, οι απειλές και οι ευκαιρίες αντανακλούν το εξωτερικό περιβάλλον μιας επιχείρησης, στις οποίες πρέπει να προσαρμοστεί. Ένα άλλο εργαλείο είναι η έρευνα αγοράς. Έχει να κάνει με τον τομέα του marketing. Πριν κάνετε οποιαδήποτε κίνηση, θα πρέπει να γίνει η έρευνα στην τοπική αγορά στην οποία σκοπεύετε να ενταχθείτε. Πρέπει να αναγνωρίσουμε τις ανάγκες που θα δημιουργηθούν ή που έχουν δημιουργηθεί για να μπορούμε να είμαστε όσο πιο στοχευμένοι στο προϊόν ή στην υπηρεσία την οποία θα παράγουμε. Να ακούμε τον καταναλωτή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο καταναλωτής είναι αυτός ο οποίος θα μας στηρίξει. Και η έρευνα αγοράς είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της επιχειρηματικής στρατηγικής, αφού βασιζόμενοι σε αυτή μπορούν να επιληθούν θέματα, προβλήματα, να βρεθούν λύσεις. Ένα άλλο εργαλείο είναι η ανάλυση PEST, που χρησιμοποιείται κυρίως στην ανάλυση του μακροπεριβάλλοντος μιας επιχείρησης, δηλαδή στα συστήματα και τις δομές που περιβάλλουν μια επιχείρηση, κυρίως εξωτερικοί παράγοντες είναι για αυτοί, όπως το πολιτικό περιβάλλον, το οικονομικό περιβάλλον, το κοινωνικό, αλλά και το τεχνολογικό. Είναι επίσης ένα σημαντικό στρατηγικό εργαλείο. Ένα πρόσφατο έτσι, εργαλείο που χρησιμοποιείται και χρησιμοποιείται πάρα πολύ από κοινωνικούς επιχειρηματίες είναι το Business Model Canvas. Γίνονται και πολλά εργαστήρια σχετικά με αυτά. Αποτυπώνει, περιγράφει, αξιολογεί και βελτιώνει το επιχειρηματικό μοντέλο οποιασδήποτε επιχειρηματικής προσπάθειας. Υπάρχουν εδώ και υπάρχουν και στο διαδίκτυο πολλά αναρτημένα χάρτες που μπορούν με τις θεματικές που έχουν να μας καθοδηγήσουν να βγάλουμε συμπεράσματα για την πορεία ή για την έναρξη για το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί μέσα στην επιχείρηση. Και υπάρχουν βέβαια και πολλά ακόμα εργαλεία. Να δούμε τώρα πριν κλείσουμε κάποια επιτυχημένα παραδείγματα κοινωνικών επιχειρήσεων και στην Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Το Foster's Skills είναι μια βραβευμένη κοινωνική επιχείρηση αφιερωμένη στην ενδυνάμωση των υιοθετημένων παιδιών να γίνουν επιτυχημένοι παραγωγικοί πολίτες. Γνωρίζουμε ότι η ψυχολογία αυτών των παιδιών ίσως να μην είναι και πολύ καλή. Οπότε αυτός ο οργανισμός στην ουσία αναλαμβάνει να ενδυναμώσει αυτά τα παιδιά και με πολύ θετικά αποτελέσματα. Emilion Senses είναι μια ελληνική επιχείρηση. Τα παιδιά αυτά προσαρμόζουν πακέτα διακοπών σε ανάγκες οικογενειών με μέλη με αυτισμό. Γνωρίζουμε τις ιδιαιτερότητες των ατόμων με αυτισμό και ειδικά αν είναι και σε μικρή ηλικία. Οπότε αυτή η κοινωνική επιχείρηση κάνει κάποια ειδικά πακέτα προσαρμοσμένα σε αυτό. Το ΣΥΚΛΕΦΗ, αυτό επίσης είναι έτσι μια πολύ ωραία επιχειρηματική ιδέα. Τα παιδιά αυτά τι έκαναν, είπαν για όσες σακούλες με ανακυκλώσιμα υλικά δίνεις, θα σου δίνουμε megabyte για ελεύθερο ίντερνετ και επίσης έχουν έρθει σε επαφή με επιχειρήσεις, ώστε όσο περισσότερα ανακυκλώσιμα υλικά συγκεντρώνονται, έχουν εκπτώσεις για είδη διατροφής κυρίως. Αυτοί που κάνουν ανακύκλωση, που όλοι πρέπει να κάνουμε. Το Cosmo by Felicia, και αυτό είναι έτσι μια πολύ ωραία ιδέα, έχουν φτιάξει τύπου μουσικά όργανα, δεν είναι ακριβώς μουσικά όργανα, τα οποία σε κάθε κίνηση, δόνηση, αφή, ήχητική εντολή, μετακινούνται, οπότε άτομα με αναπηρία που έχουν κυρίως τα χέρια ή άτομα που δεν μπορούν να ακούσουν καλά, μέσα από τις κινήσεις που κάνουν αυτά τα αντικείμενα, τους βάζουν στη διαδικασία του ήχου. Είναι μια θεραπευτική ενέργεια και είναι κάτι πολύ όμορφο.
Το Blondie, τα παιδιά αυτά έχουν φτιάξει μια εφαρμογή. Εγώ είμαι και θελοντρία αιμοδότης και όταν το είδα έτσι χάρηκα πολύ, γιατί μέσω αυτής της εφαρμογής ενημερώνεσαι άμεσα για όλη την Ελλάδα, για όλα τα κέντρα αιμοδοσίας που υπάρχει ανάγκη σύμφωνα με τον τύπο του αίματός σου. Οπότε γνωρίζεις, ανάλογα με τον τύπο αίματος που έχεις, πού θα μπορέσεις, για ποιον να πας να δώσεις αίμα. Σε ενημερώνει με ένα μήνυμα. Πάρα πολύ ωραία εφαρμογή και ιδέα και αυτό. Η σχεδία νομίζω ότι ξέρετε οι περισσότεροι. Είναι το περιοδικό δρόμο. Εδώ τα περιοδικά αυτά τα πουλούν άνεργοι ή άστεγοι. Από τα χρήματα, τα 4 ευρώ που πουλείται το περιοδικό, τα 2,5 ευρώ πηγαίνουν στον άνθρωπο αυτό, οπότε του δίνει έτσι λίγο το αίσθημα ότι μπορεί και εκείνος να δουλέψει, να προσφέρει με αξιοπρέπεια. Είναι ένα κίνητρο να ξαναχτίσουν τις ζωές τους. Είναι οι άνθρωποι με τα μπλε γυλαίκα, θα τους έχετε δει όσοι είστε στην Αθήνα. Δείξη της, αυτή η ομάδα είναι στην Ισπανία. Έχουν έρθει σε επαφή με επιχειρηματίες των τοπικών κοινωνιών και μέσω διαδικτύου φτιάχνουν πακέτα διακοπών για όσους επιθυμούν να πάνε στις πόλεις τους. Αλλά τα φτιάχνουν με τέτοιο τρόπο που αφήνουν θετικό αντίκτυπο σε όσους επισκέπτονται τον τόπο τους. Δεν είναι μόνο πάμε στην Καλαμάτα, πάμε να δούμε το ιστορικό κέντρο ή πάμε να δούμε την παραλία. Είναι μια ομάδα που τους ετοιμάζει ένα πακέτο έτσι με πάρα πολλά καινοτόμα και ιδιαίτερα στοιχεία. Και ο επισκέπτης φεύγει έτσι με πολύ θετικές εντυπώσεις. Το 100 Mentors, το είπαμε και στην αρχή, είναι μια βραβευμένη επιχείρηση και αυτή. Βάζει στην εφαρμογή τους το τι σου αρέσει, τις προτιμήσεις σου, ας πούμε, και αυτή η εφαρμογή σου βρίσκει μέντορες από όλο τον κόσμο, και σου δίνει τη δυνατότητα να σου κάνουν coaching ή να σε βοηθήσουν να εξελιχθείς άνθρωποι από οπουδήποτε και να βρίσκονται. Να το δείτε, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και τώρα που έχουμε έτσι και περισσότερο χρόνο και είμαστε από το σπίτι, είναι μια πολύ αξιόλογη εφαρμογή. Όπως είπα και πριν, είμαστε η κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση FAOS. Το δικό μας business model έχει να κάνει με τρεις άξονες. Σαν μότο μας είναι το Connect, Create, Collaborate, γιατί λατρεύουμε την διασύνδεση, τη δημιουργία και τη συνεργασία βέβαια. Λειτουργούμε ως σύμβουλοι επιχειρήσεων, αυτός είναι ο ένας άξονας, σύμβουλοι κοινωνικών επιχειρήσεων. Υπάρχει ο πολυχώρος στο House by FAOS που λειτουργεί ως θερμοκοιτίδα επιχειρηματικότητας. Και διοργανώνουμε ή συνδιοργανώνουμε πολύ μεγάλες δράσεις με έμφαση τον τομέα του εθελοντισμού. Είμαστε νέοι, 18 μήνες, αλλά αγαπάμε αυτό που κάνουμε. Λοιπόν, πιστεύουμε στη δύναμη των ανθρώπων, πιστεύουμε στη δύναμη της προσφοράς. Τολμάμε, ρισκάρουμε, δημιουργούμε, βοηθάμε, επιχειρούμε. Είμαστε κοινωνικοί επιχειρηματίες. Και να μην ξεχνάτε ό,τι θέλετε να κάνετε, είτε στην επιχειρηματικότητα της ζωής σας, να το κάνετε με αγάπη, γιατί αυτό θα είναι που θα σας κάνει να ξεχωρίσετε. Βάλε αγάπη λοιπόν και όλα θα πάνε καλά. Αυτά από μένα.